Και μετά τον πολιτισμό θα μιλήσουμε για τον τουρισμό. Βέβαια, νομίζω ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένα αυτά τα δύο άλλωστε. Ο πολιτισμός μας έχει γίνει και πολλές φορές καλή ευκαιρία για να έρθει κόσμος και εδώ στην Κρήτη να μας επισκεφτεί. Όπως και να έχει όμως ο τουρισμός έχει και κακώς κείμενα. Και καλό είναι να τα βάζουμε στη συζήτηση για να τα διορθώνουμε όσο γίνεται. Και τουλάχιστον όχι με καθυστερήσεις. Κύριε Βλατάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Πρόεδρος τουριστικών πρακτόρων Κρήτης, εδώ μαζί μας. Τι γίνεται τις τελευταίες ημέρες? Κάθε μέρα και μια επιστολή με σχόλια πολύ άσχημα για το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, σε μια περίοδο που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως και χρυσή χρονιά, όσον αφορά τουλάχιστον τις αφίξεις για τον κρητικό τουρισμό. Να σας πω, η κακή είδηση μας κάνει πάντα κακό. Mm-hmm. Και επειδή εγώ είμαι πρεσβευτής αυτήνης της φιλοσοφίας, δεν θα ήθελα τις κακές ειδήσεις να τις δίνουμε τροφή στους ανταγωνιστές μας και να τις χρησιμοποιούν εις βάρος μας. Όχι όμως και να βάλουμε το πρόβλημα κάτω από το χαλί, κύριε Βλατάκη. Το πρόβλημα δεν το βάζουμε ποτέ εμείς κάτω από το χαλί και πόσο μάλλον ομιλών, και το έχουμε αποδείξει σαφώς όλα αυτά. Είστε τα χρόνια. Είστε από τους ανθρώπους που τα έχουν πει πολλές φορές. Λοιπόν, σας λέω ότι δεν το έχουμε βάλει κάτω από το χαλί το πρόβλημα, το γνωρίζουμε. Γνωρίζουμε ότι έχουμε ένα αεροδρόμιο το οποίο κάθε χρόνο δέχεται περισσότερους επιβάτες πάνω από τα όρια του και όπως καταλαβαίνετε και κτηριακά και σε υποδομές δεν μπορεί να το αντέξει παρά τις φιλότιμες προσπάθειες όλου του προσωπικού και εμάς των τουριστικών πρακτόρων. Όσον αφορά την κακή είδηση, νομίζω ότι έχουμε πάντα σε όλα τα αεροδρόμια τέτοιες κακές ειδήσεις. Αν σας πω σε αυτό το Sleeping Airports, σε αυτό το μπλοκ, το χειρότερο αεροδρόμιο στον κόσμο είναι η Τζέντα. Mm-hmm. Το οποίο είναι και το ακριβότερο αεροδρόμιο και το πιο χλιδάτο που υπάρχει, γιατί είναι στη Σαουδική Αραβία. Κι όμως το έχουν κατατάξει στο χειρότερο και λαμβάνει τα περισσότερα παράπονα. Γιατί όμως, κύριε Βλατάκη, έχουμε αυτές τις καθυστερήσεις ότι έχει να κάνει με το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης? Καθυστερήσεις όντως ότι εδώ και χρόνια συζητάμε ότι αυτό το αεροδρόμιο δεν μπορεί να σηκώσει το βάρος των τουριστών, ότι θέλει βελτιώσεις, βελτιώσεις οι οποίες θα έπρεπε ήδη να έχουν γίνει. Να σας πω, όταν το αεροδρόμιο εισπράττει 70 εκατομμύρια ευρώ, τόσο εισέπραξε πέρυσι και υπολογίζουμε ότι θα εισπράξει περισσότερα φέτος. Και τίποτε από αυτά τα χρήματα ή σταγόνες από αυτά τα χρήματα πηγαίνει στην αναδόμηση ή και στην εξυπηρέτηση των λειτουργιών του αεροδρομίου. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένας μεγάλος ανασταλτικός πράγοντας και δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του. Mm-hmm. Εμείς φωνάζουμε ότι πρέπει να είναι ανταποδετικό αυτό το τέλος και πρέπει επιτέλους όσοι αγαπάνε την Κρήτη, μέχρι να γίνει το αεροδρόμιο στο Καστέλι, όποτε γίνει αυτό, να πέσουμε πάνω στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, ξεκινώντας έστω να θεσμοθετήσουν ότι ένα ποσό από αυτά τα χρήματα θα πηγαίνει ανταποδοτικά στο αεροδρόμιο για να λειτουργεί σωστά. Χθες το βράδυ έτυχε να περνάω περίπου στις 10 η ώρα από το αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Έχω ασχοληθεί πάρα πολλά χρόνια με το τουριστικό ρεπορτάζ και ειδικά με το αεροδρόμιο. Το είναι ξέρω, από τις λίγες φορές, κύριε Βλατάκη, που είδα αυτήν την κατάσταση με τα τουριστικά πούλμαν. Δηλαδή ήταν όλοι οι σενετάκοι μπλοκαρισμένοι και ένα μέρος της Σικάρου με πούλμαν προσπαθούσαν να προσεγγίσουν το αεροδρόμιο. Νομίζω ότι χθες το βράδυ, αν στη θέση αυτή υπήρχε το Ελευθέριος Βενιζέλος, θα ήταν πάλι μικρό. Αυτό πρέπει να το καταλάβει η επίσημη πολιτεία στην Αθήνα. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Και θα γνωρίζετε ότι εμείς έχουμε βάλει κάποια τάξη τουριστικοί πράκτορες, διότι καταφέραμε να πάρουμε το αεροδρόμιο, το οποίο το διαγραμμίσαμε, βάλαμε φύλαξη, έχουμε όρους λειτουργίας. Εάν δεν είχαμε αυτή τη λειτουργία υπό την υποπτία μας, την αυστηρή υποπτία μας, για να μπαίνουν τα πούλμαν μόνο από τις πτήσεις που εκείνη τη στιγμή οι επιβάτες βγαίνουν, καταλαβαίνετε ότι τα πούλμαν θα φτάνουν μέχρι το Ηράκλειο, μέχρι την πόλη του Ηρακλείου. Παρ' όλα αυτά προσπαθούμε να βρούμε λύσεις και για αυτό το πρόβλημα, διότι κάποιες ώρες εχμής, ομολογουμένως, τα πούλμαν, έχετε απόλυτο δίκιο, φτάνουν μέχρι την Εθνική Οδό.
Και αυτό είναι επακόλουθο της αυξημένης αριθμητικής κίνησης. Καλά το είπατε, αριθμητικής προς το παρόν, να δούμε και στα έσοδα. Οπότε προσπαθούμε και ο Μιλών είναι πάνω στο πρόβλημα, προσπαθούμε να βρούμε κάποια λύση. Έχουμε κάποιες ιδέες τις οποίες τις συζητάμε και ελπίζουμε να κάνουμε κάτι. Γίνεται δηλαδή τώρα μια προσπάθεια, υπάρχει κάτι στη σκαριά. Γίνεται μια προσπάθεια για να εξαλείψουμε κατά το δυνατόν αυτή τη χειρίστη εικόνα. Γιατί και η επίσημη πολιτεία μπορεί να σας πει, κύριε Βλατάκη, ωραία, εγώ ετοιμάζω ένα νέο αεροδρόμιο που σε 5, 6, 7 χρόνια θα είναι έτοιμο. Γιατί να δώσω χρήματα σε ένα αεροδρόμιο? Και αυτό είναι μια, ας μου επιτραπεί η έκφραση, φτηνή δικαιολογία. Γιατί για τα 7 χρόνια το 30% των τουριστικών αφήξεων, λίγο παρακάτω, γίνεται στην Κρήτη. Απαράδεκτη. Απαράδεκτη αυτή η νοοτροπία. Εμείς αυτοί καταδικάζουμε τουριστικοί πράκτορες και λέμε για μας υπάρχει μόνο αεροδρόμιο Ηρακλείου, γιατί θέλουμε να τονίσουμε, κυρίως να τονίσουμε πόσο επιβεβλημένη είναι να πέσουμε πάνω στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου και να λύσουμε κάποια από τα κακώς κείμενα που μας εκθέτουν. Ομολογουμένως κάποιοι επιβάτες γράφουν επιστολές και θα συνεχίσουν να γράφουν, σε όλα τα αεροδρόμια γράφουν και σε μένα έχει τύχει ακόμα και στη Φραγκφούρτη να βρω απαράδεκτο σέρβις λειτουργικό και έχω γράψει μάλιστα και email στη Fraport και το έχω στυλιτεύσει αυτό. Από εκεί και πέρα όμως δεν καθυσυχαζόμαστε, καλά το είπατε, δεν βάζουμε τα σκουπίδια κάτω από τα χέρια. Και να πω ότι αξίζει ένα μεγάλο μπράβο και στους ανθρώπους που εργάζονται στο αεροδρόμιο, που κάτω από αυτές τις συνθήκες προσπαθούν να καλύψουν αυτή την αυξανόμενη ζήτηση. Δεν θα δεχτώ ότι είναι αγενής το προσωπικό, διότι καταλαβαίνετε είναι ώρες που σου έρχεται τρέλα με τόσο πολύ κόσμο να είναι από πάνω σου και στην υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας με τον αερολιμενάρχη. Που ευτυχώς έχουμε αυτή την περίοδο εκεί, γιατί κάνει φιλότιμες προσπάθειες και σε όλο το προσωπικό της ΥΠΑ, αλλά και σε όλους εμάς που εργαζόμαστε στο αεροδρόμιο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι το οποίο δεν το παραβλέπουμε, προσπαθούμε να μην το μεγαλοποιούμε και να το χρησιμοποιούν κάποιοι που θέλουν να το χρησιμοποιήσουν πολύ αρνητικά για μας. Και είμαστε πάνω στο πρόβλημα και πιστέψτε με, προσπαθούμε όλοι να βρούμε λύση. Βέβαια, και έτσι πρέπει. Χρησιμοποιούμε λοιπόν την κριτική ως έναν τρόπο για να βελτιωθούμε. Άλλωστε είναι πράγματα τα οποία τα βλέπουμε κι εμείς. Έχουμε λοιπόν ρεκόρ αφήξεων, ρεκόρ εσόδων θα έχουμε, κύριε Βλατάκη. Χαμογελάτε, κύριε Βλατάκη. Νομίζω ότι δεν θα έχουμε. Την ελληνική ταινία «Οι θαλασσιές οι χάντρες», τη θυμάστε από τον ελληνικό κινηματογράφο? Πολύ τη θυμάμαι, ναι. Κατέβηκαν τουρίστες και μύρισαν τους κεφτέδες. Το λέω χιουμοριστικά. Και σαφώς όλοι οι Ευρωπαίοι έχουν δικαίωμα να κάνουν διακοπές. Όμως όταν ένα μεγάλο ποσοστό των τουριστών μας έρχεται χωρίς να έχει ούτε τα βασικά ευρώ στην τσέπη για να καλύψει κάποιες ανάγκες, τελικά τι θέλουμε? Θέλουμε στο τέλος της σεζόν το επίσημο Υπουργείο, όποιο και αν είναι αυτό, να λέει ξεπεράσαμε τα 30 εκατομμύρια τουρίστες ή να έχουμε 18 εκατομμύρια που να αφήνουν χρήματα? Και μην πάτε μακριά, λίγο παραπάνω είναι η Κροατία. Που λέει δεν θέλω παραπάνω, θέλω αυτούς με περισσότερα χρήματα. Επειδή γνωρίζετε και κάνετε τουριστικό ρεπορτάζ και επειδή σας παρακολουθώ και γνωρίζω ότι είμαστε στην ίδια φιλοσοφία με εσάς, συμφωνώ με αυτό και το φωνάζω πάρα πολύ καιρό, ότι πρέπει να έχουμε καλύτερο τουρισμό και λιγότερο. Δεν πρέπει να θριαμβολογούμε, το πιάσαμε πάλι τα βάνια αριθμητικά και μετά περάσαμε ένα άσχημο χειμώνα. Νομίζω ότι... Πιάσαμε τα βάνια γιατί στις διπλανές χώρες πέφτουνε βόμβες. Ναι, είναι μια συγκυρία και σας το έχω πει πολλές φορές ότι με φοβίζει όταν αυτός ο μεγάλος γίγαντας επιστρέψει και θα μας βρει αθράκιστος. Στην Τουρκία, να υποθέσω. Ναι. Θα μας βρει ανέτοιμους και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Το φωνάζω, το λέω, δουλειά. Πρέπει επιτέλους να σοβαρευτούμε όλοι, και το κράτος και οι αρμόδιες υπηρεσίες και όλοι όσοι εμπλέκονται στον τουρισμό και να μην κοιτάζουμε τους δουλειά αριθμούς. Δουλειά γίνεται όμως, κύριε Βλατάκη. Δουλεύουμε σε αυτή την κατεύθυνση, στον ποιοτικό τουρισμό, ή έχουμε μείνει στον ποσοτικό? Να σας πω. Δεν δουλεύουμε σωστά σε αυτή την κατεύθυνση. Δυστυχώς αυτό το οποίο βλέπω και με στεναχωρεί και με θλίβει είναι ότι όποιο και να ακούς από αυτούς που δεν πρέπει να τα ακούς είναι μόνο θριαμβολογίες και ότι πιάσαμε τα βάνη και ότι 30 εκατομμύρια τουρισμό
και αυτό δεν σημαίνει τίποτα για μας. Επαναλαμβάνω, η τοπική κοινωνία χρειάζεται οικονομική ανάπτυξη και όχι αριθμούς. Εύχομαι και ελπίζω και τουλάχιστον...